Να καλησπερίσω όμως και να πάμε σε... να αλλάξουμε και ύφος, να πάμε σε πιο σοβαρό, παρότι είναι σιγά σιγά χρονιάρες μέρες και θα θέλουμε και εμείς να αλλάξουμε κλίμα, αλλά ποτέ δεν συμβαίνει αυτό σε αυτή την εκπομπή, όσο και αν προσπαθούμε. Να καλησπερίσω τον κύριο Μπάμπη Τσιβίκα, εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Πυρόπληκτων της Βόρειας Εύβοιας και του Σωματείου Ρετσινάδων. Κύριε Τσιβίκα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Κύριε Τσιβίκα, βλέπω και στο δικό σας σπίτι εκεί πίσω ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θέλω να μου πείτε τι συνέβη σήμερα στην Εύβοια. Μπορέσατε να πλησιάσετε τον Πρωθυπουργό? Σας παρουσίασε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης για την περιοχή? Παρά το αίτημα που είχαμε κάνει η Συντονιστική Επιτροπή εδώ στην περιοχή Πυρόπληκτων Βορείου Ευβοίας, είχαμε στείλει το αίτημά μας από τις 9 Δωδεκάτου. Είχαμε πάρει και αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γενική Γραμματεία. Ουσιαστικά ούτε τότε δεν μας απαντήσανε, εμείς το παίρνουμε σαν άρνηση. Και πάλι σήμερα, μαζί με πλήθος κόσμου, παράλληλα τις αντίξωες συνθήκες, βρισκόμασταν έξω από τις αίθουσες που γινόταν αυτές οι διαβουλεύσεις, ας πούμε. Πάλι ζητήσαμε να πάμε με μικρή επιτροπή 4-5 ατόμων, με εκλεγμένα μέλη φορέων της περιοχής, και πάλι δεν μας δεχτήκανε. Ποιοι ήταν μέσα στην αίθουσα, εσείς γιατί ήσασταν απ' έξω? Ήταν μια σύσκεψη για τη Βόρεια Εύβοια, μια ακόμα φιέστα θα το έλεγα εγώ, γιατί εδώ στην περιοχή μας στείνονται φιέστες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συνεχίζει σε διαβουλεύσεις με τον κύριο Μπένο, με τις περιφερειάρχες, με τις δημάρχους της περιοχής. Συγγνώμη, η κυβερνητική ανακοίνωση, κύριε Τσιβίκα, λέει ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και οι συνεργάτες του συναντήθηκαν με φορείς της περιοχής. Ναι, συναντήθηκαν ή όχι? Το είδαμε και στο πρόγραμμά του. Άμα τώρα οι φορείς της περιοχής, δηλαδή το Σωματείο Ρυθμικοκαλλιεργητών Δασεργατών, που έπαθε και το μεγαλύτερο πλήγμα στην περιοχή, ο Αγροτικός Σύλλογος της περιοχής, Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της περιοχής πάβαν όλη αυτή τη ζημιά, δεν είναι οι φορείς της περιοχής? Αυτοί δεν ήταν μέσα? Όχι, βέβαια. Όλοι αυτοί ήταν απ' έξω. Όλοι αυτοί ήμασταν απ' έξω, ναι. Εγώ είμαι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας επίσης και γραμματέας του Σωματείου Ρυθμικοκαλλιεργητών. Άρα ποιοι ήταν μέσα, τι είναι αυτοί που ήταν μέσα? Μέσα ήταν οι γνωστοί άγνωστοι. Αυτοί οι οποίοι από ό,τι φαίνεται εξυπηρετούν αυτά τα σχέδια που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Απάντηση πήρατε γιατί σας κρατήσαν απ' έξω? Όχι, δεν είχαμε καμία απάντηση, δεν μας δεχτήκανε καθόλου. Ίσα-ίσα που μας αποπήρανε κιόλας. Το κάνατε το κομμάτι σας τώρα, παιδιά. Άντε, μαζεύτε τα σιγά σιγά να φύγετε. Σε μια αποστροφή το είπε και ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι δεν είναι ώρα για κομματικές αντιπαραθέσεις. Μα εμείς δεν είμαστε εκπρόσωποι κομμάτων. Έχετε κομματικά κίνητρα, κύριε Τσιβίκα? Δεν έχουμε κομματικά κίνητρα. Κατεστραμμένοι άνθρωποι είμαστε εδώ στην περιοχή και διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας από την πρώτη στιγμή. Τώρα, να σας ρωτήσω, διαβάζω επιλέξει αυτό που είπε ο συντονιστής και επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της περιοχής, ο κύριος Μπένος, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Λέει, σας το λέω έτσι κατηγορηματικά, κύριε Πρωθυπουργέ, ποτέ δεν υπήρξε τέτοια ταχύτητα και τέτοια ποιότητα στην αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής στη χώρα μας. Πείτε μου, αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή τουλάχιστον στη δική σας εικόνα από το τι έχει γίνει στην περιοχή μετά την ολική καταστροφή που δυστυχώς υποστήκατε το καλοκαίρι? Εμείς από την εικόνα που έχουμε εδώ πέρα, εκτός άμα δεν βλέπουμε καλά, γιατί και τότε με τις φωτιές μας λέγανε δεν βλέπαμε τα αεροπλάνα που πετάγανε μέσα στο καπνό. Μάλλον πάλι το ίδιο προσπαθούμε να μας κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση. Εμείς βλέπουμε εδώ πέρα ότι σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα π.χ. δεν έχουν γίνει. Τώρα αυτή τη στιγμή βρέχει 24 ώρα ασταμάτητα. Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί άμα συνεχίσει άλλη μία μέρα. Η Βόρεια Εύβοια έχει τεράστια ύψη βροχής. Αντιπλημμυρικά έργα, ξαναλέω, σε μεγάλη έκταση της περιοχής δεν έχει γίνει σε όλα τα χωριά. Κάποια αντιδιαβρωτικά έργα βέβαια έχουν προχωρήσει. Τον Οκτώβρη, κύριε Τσιβίκα, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Τον Οκτώβρη είχε ξαναγίνει αυτή η συζήτηση, γιατί πλημμυρίσατε και συζητούσαμε ότι χρειαζόταν χρόνος για την αντιπλημμυρική μελέτη και ότι κάποια αντιπλημμυρικά είναι πιο μακροχρόνια και ότι χρειάζεται καιρός και ότι τα αντιδιαβρωτικά είναι αυτά που πρέπει να γίνονται πρώτα. Δεν είμαι μηχανικός, δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι. Έχει κινηθεί λίγο το πράγμα, άρα μας λέτε, αλλά όχι αρκετά.
Κοιτάξτε, ούτε εγώ ειδικό είμαι. Τυχαίνει βέβαια και έχω δουλέψει σε κάποια από αυτά τα κομμάτια, σε αντιδιαβρωτικά έργα κτλ. Λόγω και τη ιδιότητά μου, σαν την εργάτη, δασεργάτη. Τα αντιδιαβρωτικά έργα σίγουρα χρειάζονται. Ναι. Δεν το αρνείται κανένα αυτό. Πρέπει να κατηθεί το έδαφο για να μην διαβρωθεί και να μπορέσει να φυτρώσει πάλι το δάσο. Βέβαια, αντιπλημμυρικά έργα, όπω είπατε κι εσεί, έχουν περάσει άλλοι 2 μήνες από τότε και δεν έχουν γίνει ουσιαστικά αντιπλημμυρικά έργα. Ίσως πολύ μικρή έκταση αντιπλημμυρικά έργα. Εδώ η περιοχή είναι τεράστια έκταση. Έπρεπε να έχουν προχωρήσει τα αντιπλημμυρικά έργα. Το φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή. Το είχαμε βάλει στο τραπέζι σαν πρώτο αίτημα. Να ξεκινήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα άμεσα, γιατί θα θρηνήσουμε τα θύματα που δεν θρηνήσαμε στις φωτιές. Μάλιστα. Έχουν ισχυριστεί πολλά και διάφορα για αυτό το κομμάτι των αντιπλημμυρικών έργων, ότι φταίει η γραφειοκρατία, ότι φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Τώρα, αυτές οι fast track διαδικασίες, όταν μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα, δεν βλέπουμε να προχωράνε. Τώρα, μιλάμε για έργα που θα βοηθήσουν στην προστασία του πολίτη. Καταγραφή καταστροφών, αποζημιώσεις, όλα αυτά έχουν προχωρήσει. Έχουν προχωρήσει για όλους σας, έχουν προχωρήσει για κάποιους. Πού βρισκόμαστε? Για όλους όχι. Οι ρητινεργάτες δεν έχουν πάρει απολύτως τίποτα αυτή τη στιγμή. Πόσοι είστε οι ρητινεργάτες, κύριε Τσιβίκα? Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στις 800 οικογένειες που έχουν πάθει ζημιά από 800 την οικογένειες, δηλαδή 800 οικογένειες εξαρτώνται από αυτό το εισόδημα, από τη δουλειά τους. Έτσι, ναι, ρητινεργάτες, δασεργάτες. Και πώς θα τη βγάλετε, ρε παιδιά? Εμείς ζητάμε, έχουμε βάλει στο τραπέζι από την πρώτη στιγμή ένα πλαίσιο ετοιμάτων, το οποίο θα μπορέσει να μας κρατήσει τον τόπο μας. Εμείς ζητάμε 15 χρόνια, τουλάχιστον 15 χρόνια, μέσα στο δάσος, εμείς οι ρητινεργάτες, δασεργάτες, που έχουμε και τη γνώση του δάσους, μαζί με την επίβλεψη του δασαρχείου και με επιστημονικό προσωπικό, για να ξαναβοηθήσουμε το δάσος να αναγεννηθεί. Τι εννοούμε με αυτό? Ναι. Όταν τώρα ξεκινήσει, ήδη έχει ξεκινήσει το δάσος και φυτρώνει, φουντώνει από κάτω ο υπόωροφος. Ο υπόωροφος αυτός πρέπει να κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να προλάβουν τα πεύκα να σηκωθούν ένα ψηλά και σιγά σιγά αυτά να αερωθούν και να γίνει ένα πολύ ωραίο δάσος όπως ήταν πριν και ίσως και καλύτερο μαζί με τη βοήθειά μας. Δηλαδή θα είναι διπλό το όφελος, και ο κόσμος της Βόρειας Εύβοιας θα έχει εργασία, αυτοί οι ρητινεργάτες, δασεργάτες, και το δάσος ξαναγίνει πιο σύντομα από ό,τι θα γινόταν αν το αφήναμε έτσι. Κυρία Τσιβίκα. Ένα από τα αιτήματά μας, ναι, είναι αυτά, βέβαια, έτσι. Θέλω να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, εντάξει. Οπότε βέβαια, μείνετε παρακαλώ μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μείνετε και εσείς μαζί μας, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέει ο κύριος Τσιβίκας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Τσιβίκα, τον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Πυρόπληκτων Βόρειας Εύβοιας και του Σωματείου Ρητινεργατών, Ρετσινάδων. Κύριε Τσιβίκα, σας ρώτησε ο Χρήστος πριν και θα ήθελα και εγώ να επιμείνω στο ερώτημα, γιατί είναι ερώτημα ουσίας. Μου είπατε ότι οι Ρετσινάδες χοντρικά είστε 800 οικογένειες που ζείτε από αυτό. Τώρα, σε όλο αυτό το διάστημα, πώς ζείτε? Τρώτε από τα έτοιμα? Υπάρχουν κάποιες αποζημιώσεις? Θα τελειώσουν? Τι έχει γίνει με εσάς? Οι ρητινεργάτες και δασεργάτες, γιατί είναι και οι δύο, ναι, κατηγορίες αυτών ανθρώπων, που ζουν όχι από τα έτοιμα, γιατί αυτή την εποχή ποιος έχει και έτοιμα, τώρα να λέμε για τα πράγματα όπως είναι. Τα πράγματα δηλαδή εδώ στην περιοχή ήταν ήδη πολύ δύσκολα και πριν τη φωτιά. Απλώς τώρα φτάσαμε σε ένα διέξοδο, φτάσαμε στην απόλυτη καταστροφή. Ένας κόσμος ένα κομμάτι του κόσμου αυτού δούλεψε στα αντιδιαβρωτικά έργα. Ναι. Τα οποία ουσιαστικά τελειώσανε τώρα. Οπότε πήραν κάποια μεροκάματα. Άρα, ό,τι μεροκάμα το πήραν, τελείωσε. Έτσι. Τώρα, εμείς περιμένουμε το πρόγραμμα, το οποίο έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, μας έχει πει για 7 χρόνια. Εμείς επιμένουμε στα 15 τουλάχιστον. Ούτε τα 15 είναι αρκετά, γιατί ένα δάσος δεν γίνεται σε 15 χρόνια. Σίγουρα όχι σε 7, βέβαια. Εμείς επιμείνουμε για παραπάνω χρόνια, αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία σιγά-σιγά, ο κόσμος να μπαίνει στη δουλειά, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Αποζημίωση δεν έχουμε πάρει ακόμα, παρόλες τις εξαγγελίες, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Οι Ρετσινάδες δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ ακόμα. Mm-hmm. Και είμαστε στον άσο, δηλαδή, ουσιαστικά. Εξαγγελίες πολλές, πράξη καμία όμως αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο περίμενε. Από τον Οκτώβρη στον Νοέμβρη, από τον Νοέμβρη στον Δεκέμβρη. Όπως γίνανε με τα αντιπλημμυρικά έργα, έτσι προχωράει και η δουλειά με εμάς τους ρητινεργάτες, δασεργάτες.
Και να πούμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στον κλάδο αυτών των ρήτην εργατών. Κτηνοτρόφοι. Έχουν καεί τα κοπάδια τους, έχουν καεί τα μαντριά τους. Αποζημίωσης πενιχρές. Αποζημίωσης σε πολύ χαμηλό ποσοστό. Ο ΕΛΓΑ έχει τόσους κόφτες που λένε για 70%. Πώς θα βγει το 70%? Κόψε από εδώ, κόψε από εκεί. Δεν έχεις πληρώσει τον ΕΛΓΑ, τους πετάει έξω. 40 περίπου περιπτώσεις κτηνοτρόφων επανεξετάζονται, δεν έχουν προχωρήσει καθόλου. Εργαλεία των αγροτών, σταυλικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά, δεν έχει αποζημιωθεί τίποτα. Μελισσοκόμοι και αυτοί στον αέρα, πενιχρές αποζημιώσεις, μελισσοτροφές που ζητάει ο Αγροτικός Σύλλογος για τους μελισσοκόμους από κρατική παρέμβαση για όσο διάστημα χρειάζεται, τίποτα. Άρα όλος ο κόσμος που ασχολείται είτε με τη γη είτε με τα ζώα. Έτσι ακριβώς εδώ η περιοχή. Τραβάει κουπί δηλαδή. Το δάσος της Βόρειας Εύβοιας δεν ήταν ένα δάσος αναψυχής. Δεν ήταν απλά ένα πολύ όμορφο τοπίο. Ήταν και ένα πολύ όμορφο τοπίο. Βέβαια εδώ μέσα ζούσε κόσμος. Κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, ρετσινάδες, δασεργάτες. Ακόμα και ο τουρισμός στη Βόρεια Εύβοια ήταν για αυτόν τον λόγο. Δεν ξέρω εγώ κανέναν άνθρωπο να έρθει στη Βόρεια Εύβοια τώρα να δει τα μαύρα, να τα κάνει τι τα μαύρα. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, στον τουρισμό τι θα κάνουν, στον επισκεπτισμό, τα παιδιά που δουλεύανε σεζόν στις παραλίες. Πόσος κόσμος στάθηκε απέναντι στα ΜΑΤ σήμερα? Ήταν αρκετός κόσμος. Τώρα δεν μπορούσα να υπολογίσω. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Ο κόσμος έδειξε την αγωνιστικότητά του εν μέσω καταιγίδας μπροστά στα ΜΑΤ. Η υποδοχή μας από τον κύριο Πρωθυπουργό, την είδατε και εσείς στα κανάλια, ήταν τα ΜΑΤ. Γέμισε τους δρόμους της Συρίας με ΜΑΤ. Για ποιο λόγο να μας υποδεχτεί με τα ΜΑΤ? Εμείς δεν πήγαμε εκεί ούτε να κάνουμε φασαρίες ούτε τίποτα. Θέλαμε να βάλουμε τα αιτήματά μας στο τραπέζι και να έρθουμε σε επαφή με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να γεμίσει μια πόλη σαν την Ιστιαία με ΜΑΤ. Κύριε Τσιβίκα, αυτά που περιγράφατε προηγουμένως, που δεν υπάρχουν οι αποζημιώσεις, όλα αυτά τα λεφτά που δεν γίνονται, οι δουλειές που δεν ικανοποιούνται, που δεν ξεκινάει η διαδικασία για το διορισμό σας και τα λοιπά στα έργα. Ναι. Εσείς τρέχετε από φορέα σε φορέα, υπάρχει κάποιο συντονιστικό, κάποιος που συντονίζει, η περιφέρεια, ο Δήμος, κάποιο Υπουργείο? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο συντονισμός, κάθε τι είναι ξεχωριστό. Συντονισμός γενικά δεν υπήρξε ποτέ. Έχει μείνει στο Θεό αυτό. Και τότε ο Θεός ήταν υπουργός. Είναι στο Θεό τότε ο κύριος Μπένος. Τι δουλειά κάνει που είναι για αξιολάτρες? Είναι για το μέλλον ο κύριος Μπένος. Ωραία, δεν είναι κράτος ο κύριος Μπένος. Όχι, αυτό που θα μας απαντούσαν. Να ακούσουμε τον κύριο Τσιβίκα, κύριε. Για τον κύριο Μπένο που μας λέτε. Εμείς αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, είτε κύριος Μπένος, είτε η Δήμη, είτε οι περιφέρειες, είτε η ίδια κυβέρνηση, στην ίδια στάση μας έχουν. Δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς τους έχουμε στο ίδιο τσουβάλι. Τους έχουμε απέναντί μας αυτή τη στιγμή, γιατί από τη στιγμή που ούτε μας δέχονται για συζήτηση, τι να πούμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή τα λόγια είναι περιττά. Όσο για το συντονισμό που μου είπατε, να θυμηθούμε τι έγινε τον Αύγουστο εδώ πέρα. Ο συντονισμός της κυβέρνησης φαίνεται από την πυρκαγιά που έγινε εδώ στην Εύβοια. Και να μην πούμε για τις ευθύνες, για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Μιλάμε για διαχρονικές ευθύνες 20 ετών, τουλάχιστον. Απαξιωμένα δασαρχεία, πυροσβεστική υπηρεσία χωρίς τα κατάλληλα οχήματα και το προσωπικό. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Όλα τα λόγια είναι περιττά. Ο κόσμος της Βόρειας Εύβοιας όμως αυτά τα πράγματα δεν τα ξεχνάει. Μπορεί να πιστεύουν ότι με το τρενάρισμα αυτό ο κόσμος θα ξεχάσει. Δεν ξεχνάει. Εμείς θα κλιμακώσουμε και άλλον αγώνα μας, θα διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες και απαιτούμε να δικαιωθούμε στα αιτήματά μας. Είναι δίκαια τα αιτήματα. Τώρα τι να λέμε. Θα κατεβείτε Αθηνά? Ό,τι χρειαστεί, δεν έχουμε ακόμα προγραμματίσει το επόμενο βήμα μας. Ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε. Εμείς θα εντείνουμε κι άλλο τον αγώνα μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο κόσμος έχει βρεθεί σε αδιέξοδο. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια. Αυτή την αξιοπρέπεια δεν θα τη χαρίσουμε σε κανέναν. Αυτό θέλω να πω μέσα από το ραδιόφωνο σας για να ακούσει ο κόσμος. Οι βορειοευβοιώτες είναι αγωνιστές και την αξιοπρέπειά τους δεν τη χαρίζουν πουθενά. Κύριε Τσιβίκα, με αυτά τα λόγια ενός τίμιου και απλού ανθρώπου να κλείσουμε. Νομίζω ότι τα είπατε όλα εσείς. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας πούμε ότι τα μικρόφωνα του καναλιού μας θα είναι πάντα ανοιχτά για εσάς. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή της.